χιλιάδες αστυνομικοί και για το φόβο της επίθεσης που είχαμε στην Βοστόνη. Mm-hmm. Είναι σε Κλειό η πρωτεύουσα της Αγγλίας. Βεβαίως υπάρχουν και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της πολιτικής Θάτσερ, μεμονωμένα θα έλεγα από όσο παρακολούθησα. Mm-hmm. Κάποιοι που γύρισαν την πλάτη τους μόλις πέρασε η σωρός της Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία έφυγε 87 ετών στις 8 Απριλίου και η σωρός της δεν θα ταφεί, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία της, θα αποτεφρωθεί. Ισχύει ότι στοίχισε 12 εκατομμύρια λίρες. 12 με 13 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος. Και ένα θέμα που ήρθε μέσα στη Βουλή και είπαν ότι σε τέτοιους καιρούς δεν μπορείς να ξοδεύεις τόσα πολλά χρήματα. Μα είναι που ακριβώς τα ξόδεψαν. Τι αγόρασε με αυτά τα λεφτά. Όλη η κηδεία και τα μέτρα ασφαλείας είναι μέσα σε αυτήν την τιμή. Γιατί φανταστείτε ότι έχει αποκλειστεί όλο το Λονδίνο για να προετοιμαστούν και να υποδεχτούν και 2.500 ανθρώπους που ήρθαν από 170 χώρες. Αν τα έβλεπε από ψηλά η Θάτσερ, δεν το ήθελε πάντως. Δεν θα το ήθελε όλο αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Άκουσα ότι περιμένανε και φασαρίες από τους ανθρακορίχους και ότι λέγανε ότι θέλουν να προσεγγίσουν να πετάξουν κάρβουνα. Το μόνο που είδα εγώ σε παρακολουθούσα είναι ότι κάποιοι γύρισαν την πλάτη τους την ώρα που πέρναγε η σωρός της Μάργαρετ Θάτσερ. Εντάξει, και 12 εκατομμύρια παιδιά δηλαδή είναι προκλητικό. Πάντως αυτό που έγινε με τη Θάτσερ είναι απίστευτο. Στήθηκαν πάρτι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, επειδή ακριβώς έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, ανοίγανε σαμπάνιες και διασκέδαζαν το χαμό ενός ανθρώπου. Είχε διχάσει, παιδιά, το χαμό. Θατσερισμό. Το θατσερισμό. Όχι. Το μοντέλο πολιτικής. Δεν μιλούσαν για το μοντέλο, μιλούσαν για τον άνθρωπο. Μία μεγάλη κυρία την έβλεπα, η οποία πρέπει να ήταν 70. Έλεγε επιλέξει. Περίμενα 30 χρόνια να πεθάνει η Θάτσερ. Ναι, βρε παιδί μου, δεν είχε κάτι προσωπικό εναντίον της. Είναι ακριβώς η πολιτική της, η οποία ήταν μισητή για πάρα πολύ κόσμο, ειδικά από την εργατική τάξη. Όχι, αλλά άμα έχεις πεινάσει, παιδιά, την εποχή εκείνη, θα πας και θα πεις αυτό το πράγμα. Έχεις πεινάσει άσχημα. Γιατί οι απεργίες μηνών τις είχε πατάξει. Η Θάτσερ έκανε 30 χρόνια και 40 πριν την πολιτική που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη. Τη πολιτική λιτότητα. Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, κόψιμο του κράτους αλλά και εξυπηρέτησης συμφερόντων μεγαλοοικονομικών. Βεβαίως, εντάξει, αυτό είναι επακόλουθο. Και μην ξεχνάμε ότι έσυρε την Αγγλία σε ένα πόλεμο. Έτσι, γιατί μπορεί να ανοίξαν, αλλά ένας πόλεμος με την Αργεντινή για τα νησιά Φόκλαντ ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Μάλιστα. Πάει και αυτό. Κάτι έχεις να μας πεις για τα ΜΑΤ. Σε βλέπω, με κοιτάς με αγωνία. Λέει, θα...